Κύριε Πρόεδρε, τώρα, είπατε ευχάριστη εβδομάδα. Τι εννοείτε. Από... Το είχα προαναγγείλει και την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Και εδώ στην εκπομπή σα, μάλιστα, ότι θα δούμε στι αντλίε των πρατηρίων για τη βενζίνη αμόλυδη να καταγράφουν τιμέ κάτω από 2,30, δηλαδή 2,20 κάτι. Αυτό λοιπόν. Τώρα γελάτε και έχετε δίκιο. Τι Εμεί ναι. κλαίμε οι βέβαια, ναι. με αυτέ τι τιμέ. Αλλά το θέμα είναι ότι από τα 2,50-2,55 που είχαν παρουσιαστεί τον προηγούμενο μήνα οι τιμέ. Ε, το να είμαστε στο 2.27, 2.28 αυτή την εβδομάδα που τελειώνει και ίσως λίγο λιγότερο την επόμενη Πραγματικά είναι πάρα πολύ αισιόδοξο γιατί δίνει και μία ανάσα στον κόσμο Και αυτό δεν σας το λέω επειδή είμαι εγώ πρατηριούχος σα το λέω από την εμπειρία που έχω από τον κόσμο ναι. Ο κόσμος βλέπει τις τιμέ και ανακουφίζεται σε σχέση με αυτό που ήταν πριν. Βέβαια, υπάρχει μια δυστοκία. Ε, καλά, Προφανώ. Το 2,28 σε σχέση με το 2,50 εννοείται ότι είναι καλύτερο. Δεν το συζητάμε. Υ... Αλλά και το 2,28 σε σχέση με το 1,85 ή το 1,80. Είναι, είναι δηλαδή πολύ περισσότερο. Στα μαλλιά σου. Υπήρχε μια δυστοκία, διότι έπρεπε η κυβέρνηση να προχωρήσει το Fuel Pass 2 πιο νωρί. Να προλάβει όλου του ταξιδιώτε του καλοκαιριού. Ναι. Δηλαδή, εμεί ζητάγαμε από τι. Τώρα υπάρχει πτώση επειδή έχουν πέσει οι τιμέ στη διεθνή αγορά. Έχουν πέσει διεθνώς οι τιμέ. Mm -hmm. Υπάρχει μια ύφεση στην παγκόσμια οικονομία και στι <coughs> ανάγκε που έχει η παγκόσμια κοινότητα σε πετρελαϊκά προϊόντα. Και ο λόγο είναι το lockdown και η ακρίβεια στην ενέργεια. Αυτό αποτυπώνει και τη σημερινή τιμή, τις σημερινές τιμές Το πετρέλαιο πόσο κάσιμα. έχει? Το πετρέλαιο έχει 1,95 σήμερα. Με προοπτική την επόμενη εβδομάδα να είναι και κάτω από 1,90. Δηλαδή, σου να δούμε και τιμέ ναι. γύρω στο 1,85. Και η βενζίνη θα έχει αντίστοιχη αποκλιμάκωση. Η βενζίνη θα έχει αντίστοιχη αποκλιμάκωση, η οποία θα προσεγγίσει το 2,20 ίσως και πιο κάτω. Δηλαδή, μπορεί να δούμε και 2,19. Ναι. προς Προ το τέλο τη πάμε πιο γρήγορα σε μια κανονικότητα ή τιμέ κάτω, κάτω από 2 ευρώ στη βενζίνη δεν θα ξαναδούμε. Είναι, είχα πει εδώ και τρει μήνε και το είχα πει και ενώπιον Υπουργού ότι ε, κάτω από δύο ευρώ μέχρι τα Χριστούγεννα δεν πρόκειται να δούμε. Δυστυχώ. Γιατί ε, βρισκόμαστε εν μέσω του κυκλώνα. Ναι. Να ρωτήσω κάτι εύκολο. άλλο τώρα. Εκτό από τον κυκλώνα, εκτό από τα προβλήματα τη ε, παγκόσμια οικονομία, παραδοσιακά η βενζίνη με την έξοδο των ε, ανθρώπων τον Αύγουστο για τι διακοπέ ανέβαινε. Για κάποιο διευκρίνιστο λόγο, αλλά ανέβαινε. Θα ανέβει και φέτο. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε. Γιατί ναι. εμεί οι πρατηριούχοι. το προεξοφλούσαμε ότι... αυτό. Ξέραμε ότι τον Αύγουστο η βενζίνη ήταν λίγο ακριβότερη πάντα. Δεν ήταν πάντα έτσι. Πάντα. Αυτό που ήσχε ήταν το υπάρχει. Πάσχα λόγω τη γιορτή των Καθολικών. Ναι. Εκεί υπήρχε μια αυξημένη ζήτηση παγκόσμια, διότι είναι μια παγκόσμια κοινότητα η Καθολική. Ναι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εκεί υπήρχε αύξηση. Ναι. Ξέρετε, τις τιμέ δεν τι προκαθορίζει ούτε το πρατήριο ούτε η κυβέρνηση. Ναι. Τι τιμέ εμεί πουλάμε ότι αγοράζουμε τα δηληστήρια. Μάλιστα. Βάζουμε το εύλογο κέρδο μα. Το οποίο είναι μηδαμινό, το επαναλαμβάνω. Περιμένουμε τώρα να δούμε αν θα μα την πείσει τίποτα τον Αύγουστο. Ενώ θα έχουν πέσει οι τιμέ διεθνώ. Ε, είναι αυτόματη η αντανάκλαση. Όταν ε... πέφτει έξω, πέφτει και στην Αντλία. Είναι αυτόματη. Γιατί η αύξηση είναι πάντα αυτόματη. Είναι αυτόματη. Απλά η τώρα... μείωση θα είναι, είναι αυτόματη. Στι μεγάλε αστικέ πόλει δεν υπάρχει κατανάλωση. Έχουν μειωθεί Μες. οι όγκοι του οποίου πουλάμε. Αυτό σημαίνει ότι αργούμε. Όταν έχει μια γεμάτη δεξαμενή και την έχει αγοράσει. Πρέπει πρώτα να 2 και 30, πουλήσεις. πρέπει να την πουλήσει για να έχει το εύλογο επιχειρηματικό σου κέρδο και από εκεί και πέρα να ρίξει τη τιμή με το νέο προϊόν που θα παραλάβει. Γεια σας κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε Ευχαριστώ. καλά.